Λοιπόν, πάμε να δούμε, φίλοι μου, ένα βίντεο στο οποίο έχουμε συνοψίσει τις τελευταίες εξελίξεις. Θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί εκλήθη εκ νέου για κατάθεση η οικογένεια της Ειρήνης. Να πούμε ότι ο γιος της δεν είχε δώσει κατάθεση, πήγε να δώσει κατάθεση ο γιος της, τον συνόδεψε ο θείος του, ο αδελφός της Ειρήνης. Θα δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και σε λίγο θα σας δείξουμε αυτό το βίντεο. Ένα βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί σε ένα ιδιαίτερο σημείο. Προσέξτε τώρα πώς τα φέρνει η τύχη. Υπάρχει κάμερα σε αγρόκτημα. Κι όμως παιδιά, κι όμως. Υπάρχει κάμερα σε αγρόκτημα. Και σε λίγο θα δείτε το υλικό. Σάββατο 6 Ιανουαρίου, 2 λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι. Αυτή είναι η τελευταία διαδρομή της Ειρήνης Λαγούδη στο Πανετόλιο Τολοακαρνανίας. Το βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως η Τατιάνα Live βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών, που αναζητούν οποιοδήποτε στοιχείο που θα διαλευκάνει το μυστήριο του θανάτου της 44χρονης γυναίκας και θα δώσει απάντηση στο ερώτημα αυτοκτονία ή δολοφονία. Γιατί μάλλον δεν είχε προβλήματα, δεν είχε τίποτα. Ήταν μια χαρά, ήταν. Η μου επιθύμηση είναι πως αποκλείω να είναι το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας και να κινητοποιηθούν να μάθουμε τι έγινε ακόμα από τον ιατροδικαστή και από τις αρχές. Η οδηγός διακρίνεται να φορά τη λευκή μπλούζα με την οποία εντοπίστηκε 2-24 ώρα αργότερα νεκρή. 2 ώρες νωρίτερα, το χρυσαφί αυτοκίνητο της Ειρήνης είχε καταγραφεί από μία άλλη κάμερα κλειστού κυκλώματος που εντόπισε η Τατιάνα Live, αυτή τη φορά σε κεντρικό δρόμο του Αγρινίου, μόλις 500 μέτρα από το συνεργείο από το οποίο είχε παραλάβει το όχημά της από επισκευή. Η Ειρήνη, όπως φαίνεται στο βίντεο, κινείται προς την έξοδο της πόλης για να επιστρέψει στο σπίτι της. Μου είχε αναθέσει κάποιες δουλειές στην αποθήκη. Έμεινα εκεί στην αποθήκη, ήρθε. Λέω, Ρινούλα, λέω, τις έβγαλα τις δουλειές που μου είπες. Λέω, θες κάτι άλλο? Μου λέει, όχι, λέει, θα ασχοληθώ με το σπίτι τώρα, λέει. Μα, πώς, οι δουλειές αυτές? Εντάξει, λέω, ό,τι άλλο θες, πάρε με τηλέφωνο. Θυμάστε τι ώρα ήταν αυτό, τι ώρα έγινε αυτό περίπου? Κατά τις μία. Από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η Ειρήνη πήγε όντως στο σπίτι της στην κατοχή. Έμεινε για λίγο εκεί και έφυγε χωρίς να ενημερώσει κανέναν για το που θα πήγαινε. Ήταν η τελευταία φορά που κάποιος την είδε ζωντανή. Η ώρα ήταν περίπου 1 το μεσημέρι. Δεν ξέρετε τι άνθρωπος ήταν, τι αγαπητή σε όλο τον κόσμο, σε όλο το χωριό ήταν αγαπητή. Έφυγε έτσι ξαφνικά να κλείσει το σπίτι της. Αυτή είχε όνειρα για τα παιδιά της, για την κόρη της, τελειώνει, θα πάει εκεί έξω, λέει, να προχωρέσει σπουδές. Ήταν η γυναίκα με όνειρα. Ήταν πολύ δυναμική η γυναίκα. Αποκλείονται να το κάνει αυτό η Ειρηνούλα. Στη 1:43 λεπτά μετά το μεσημέρι τηλεφώνησε για τελευταία φορά στην κόρη της. Το σήμα της καταγράφηκε στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, έξω από το Αγρίνιο. Δεν της είπε που πήγαινε. Διαβεβαίωσε όμως πως δεν επρόκειτο να αργήσει. 15 λεπτά αργότερα το χρυσό αυτοκίνητο καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας στο Πανετόλιο και φαίνεται να κατευθύνεται προς το παράβολο. Η ένδειξη της ώρας στο κλειστό κύκλωμα είναι 3 και 8 πρώτα λεπτά. Αλλά, όπως διευκρινίζει ο κατοχός της, η σωστή ώρα είναι 2 παρά 2 λεπτά. Αυτή η καταγραφή είναι και η πιο ενδιαφέρουσα. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι το γεγονός αυτό να μην σταματήσουν οι έρευνες και να βρεθεί ο ένοχος. Ποιος έκανε αυτό το μεγάλο κακό στη Ειρηνούλα μας. Αυτό ζητάμε. Εκλιπαρούμε τη δικαιοσύνη όλους να σκύψουν πάνω από αυτό το γεγονός. Είναι πολύ μεγάλο θλιβερό γεγονός, με πολύ μεγάλο πόνο και θλίψη σε όλους. Να εξεχνιαστεί η υπόθεση, να φανούν οι ένοχοι, να ηρεμήσει η ψυχή της, να ηρεμήσουμε εμείς, τα παιδιά, η οικογένεια, όλοι. Αυτό το γιατί. Γιατί το κάνανε αυτό στη Ειρηνούλα μας. Παρατηρώντας με προσοχή το βίντεο, φαίνεται καθαρά πως αυτός που οδηγεί το χρυσαφί αυτοκίνητο φορά μια λευκή μπλούζα με μανίκι, είτε κοντό είτε τραβηγμένο προς τον αγκώνα. Το αριστερό χέρι που φαίνεται πάνω στο τιμόνι μοιάζει ακάλυπτο από τον αγκώνα μέχρι τον καρπό. Η παλάμη όμως φαίνεται καλυμμένη με κάτι που μοιάζει σαν λευκό γάντι. Οι πυροσβέστες που εντόπισαν τη σωρό της Ειρήνης επιβεβαίωσαν στην εκπομπή μας πως η 44χρονη πράγματι φορούσε μια λευκή μπλούζα. Γάντια όμως δεν βρέθηκαν πουθενά.
Τι είναι αυτό που σας κάνει να λέτε ότι ήταν δολοφονημένη? Εγώ η ατροδιαστή δεν είμαι. Υπάρχουν πολλά που υποθέτω και έχω δηλώσει στην αστυνομία, αλλά καταρχήν η εμφάνιση. Δεν θέλω να φεκθάρω παραπέρα τώρα. Υπάρχει η πληροφορία ότι έχει στείλει δύο μηνύματα η Ειρηνούλα, ένα σε εσάς και ένα στο γιατρό. Ότι έχει στείλει δύο SMS. Ναι. Δεν το ξέρετε αυτό, δεν το γνωρίζετε? Όχι. Το διαψεύδω, εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Εσάς δεν σας έχει στείλει SMS που να λέει... Άμα μου είχε στείλει θα ξέρω γιατί τι γίνεται. Όχι, δεν είναι ακριβώς. Υπάρχει η φήμη ότι σας έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει να προσέχεις τα παιδιά μου, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ωραία. Όχι, δεν ισχύει. Παρασκευή, όλα ήταν καλά, παρασκευή ήταν το πρωί, μεσημέρι, μιλήσαμε, γελάσαμε. Από εκεί πέρα το τέλος. Γνωρίζατε εσείς καθόλου για την φιλική σχέση που είχε αναπτυχθεί με τον γιατρό? Είχατε εσείς κάποια ιδέα από αυτού? Δεν μπορώ να σας πω περαιτέρω πράγματα. Γίνονται έρευνες, γίνονται αναλύσεις και δεν μπορώ να μεταφέρω διάφορα πράγματα που πιθανόν να είναι λαθασμένα. Εγώ σας είπα αυτό που πιστεύω. Τώρα από εκεί πέρα πώς έγινε, τι έγινε και σας είπα ποια είναι η εκτίμηση μου, τι έχει συμβεί. Αλλά δεν μπορώ ούτε να κατηγορήσω ανθρώπους, ούτε να πω τι φταίει, ούτε ξέρω πώς έγινε και τι έγινε. Αλλά αυτό που είδα είναι καθαρά δολοφονία. Η τελευταία διαδρομή της Ειρήνης ήταν από το Πανετόλιο στο Παράβολο και από εκεί στη θέση Μυρτιά. Άγνωστο τι μεσολάβησε ή τι προηγήθηκε και την οδήγησε στην παραλία της Τριχονίδας. Συνομίλησα με κάποιον εκτός από την κόρη της στη διαδρομή. Είχε κλείσει κάποιο ραντεβού στο απομονωμένο σημείο? Αυτά τα ερωτήματα ζητούν απάντηση και γι' αυτό οι αρχές έχουν διευρύνει τον κύκλο των ερευνών τους προς πάσα κατεύθυνση. Ήταν μια κυρία με κάπα κεφαλαίο, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Δεν μπορείς να ξέρεις τι έγινε. Πάντως η κοπέλα δεν αυτοκτόνησε μόνη της. Δεν αυτοκτόνησε μόνη της. Αυτό την φάγανε η κοπέλα. Ποιος, τι, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτό το πράγμα δεν το πιστεύω να το έκανε η Ειρηνούλα αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν η καλή κοπέλα. Δεν είχε πρόβλημα. Που λεφτά είχε. Νίκη έπαιρνε τα σπίτια της, τα χωράφια της, όλα τα μεγαλεία. Δεν γίνεται. Μόνη της αυτή το πράγμα να το έκανε αυτό, αποκλείεται. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο με τον αδελφό της Ειρήνης, τον κύριο Λαγούδη, τον κύριο Γιώργο Λαγούδη. Απλώς, πριν μιλήσουμε με τον κύριο Λαγούδη, γιατί θέλω να τον ρωτήσω κάποια πράγματα, προσπαθούμε να επεξεργαστούμε αυτό το νέο βίντεο, το νέο ντοκουμέντο που θα σας προβάλλουμε σήμερα. Δεν είχαμε το χρόνο να το επεξεργαστούμε όπως θέλαμε ακόμη, γιατί κοιτάξτε, όταν παίρνουμε ένα υλικό από μια κάμερα κλειστού κυκλώματος, πώς το επεξεργαζόμαστε? Το φέρνουμε πιο κοντά την εικόνα. Τη βάζουμε σε slow motion. Βάζουμε κάποια στο καρέ. Γιατί εκεί για να καταλάβετε σε αυτές τις κάμερες, περνάει σαν σύμφωνα σε ένα αυτοκίνητο. Μπουλαβαίνει να δει ο τηλεθεατής τίποτα. Ούτε εμείς που το παρατηρούμε. Θέλει μια επεξεργασία στο μοντάζ για να δούμε λίγο καλύτερα. Ο Θεοδός, γιατί είναι έξω πάνω? Έλα μέσα. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν να δούμε. Υπάρχει, θέλω να σας πω λοιπόν, μία κάμερα η οποία βρίσκεται σε ένα κτήμα που Σταυριανή Καραμανίδη. Σταυριανή Καραμανίδη, υπεύθυνη ρεπορτάζ της εκπομπής, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυριανή. Καλησπέρα. Για την ακρίβεια πρόκειται για τρεις κάμερες, όχι μόνο για μία, που έχουν καταγράψει το αυτοκίνητο της Ειρήνης να περνάει από το σημείο και μάλιστα και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Τώρα, το σημείο της καταγραφής είναι η θέση Βαριά. Είναι μεταξύ δύο οικισμών, αν το λέω σωστά, της περιοχής θέσης Βαριά και του Περεύου. Είναι πιο κοντά στη θέση Βαριά. Περίπου 5 με 6 χιλιόμετρα από το σημείο που 24 ώρα αργότερα, τη Δευτέρα, βρέθηκε το αυτοκίνητο και μέσα η νεκρή γυναίκα. Είναι τρεις λοιπόν διαφορετικές κάμερες που την έχουν καταγράψει να περνάει από το σημείο. Τι μπορούμε να πούμε τώρα για αυτό το υλικό που παρουσιάζουμε σήμερα? Εκτός από την απόσταση, τα 5-6 χιλιόμετρα που απέχουν από την παραλία Άμμος, όπως την ξέρουν οι ντόπιοι, ή παραλία Φωτμού, όπως τη λέγαμε εμείς τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει και μία δεύτερη διαδρομή, η οποία οδηγεί στο χωριό Θέρμος, που είναι μια μεγαλύτερη, μια αρκετά κατοικημένη περιοχή, χωριό Θέρμος λοιπόν, που είναι μεν μεγαλύτερη απόσταση, αλλά είναι πολύ πιο εύκολος ο δρόμος, είναι πιο βατός ο δρόμος. Και μετά κάνοντας ένα μεγαλύτερο κύκλο, διανύοντας μια μεγαλύτερη απόσταση, μπορεί κανείς πάλι να φτάσει στην παραλία Άμμος.
θεωρούμε, ή τέλος πάντων εκεί οι ντόπιοι άνθρωποι θεωρούν, ότι εφόσον η Ειρήνη, στην περίπτωση που η Ειρήνη ακολούθησε τη δεύτερη εναλλακτική διαδρομή, αυτή που έχουμε σημειώσει εμείς με διακεκομένη γραμμή, η οποία είναι ΣΥΡΙΖΑ στη Λίμνη, είναι παραλίμνιος ο δρόμος, θα πρέπει οπωσδήποτε να την ήξερε ή όποιος άνθρωπος την οδήγησε εκεί να ήξερε το δρόμο, διότι μιλάμε για ένα πολύ δύσβατο δρόμο, χωματόδρομο και όχι άσφαλτο. Στο βίντεο βέβαια βλέπουμε άσφαλτο, αλλά όπως μας διευκρίνησαν λίγα χιλιόμετρα αργότερα, λίγα μέτρα αργότερα, τελειώνει άσφαλτος και αρχίζει ο χωματόδρομος. Όποιος λοιπόν έχει ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που να την ξέρει, που να ξέρει το δρόμο αυτόν. Και κυρίως να ξέρει και την παραλία αυτή. Είναι μια μικρή παραλία που αν την παρατηρήσει κανείς από το χάρτη, από το δορυφόρο, θα παρατηρήσει μια μικρή άσπρη γραμμή, δηλαδή την αμμουδιά, ας πούμε, το άσπρο χώμα που είναι η παραλία, έτσι όπως τη βλέπουμε εμείς από το δορυφόρο. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι για να φτάσεις εκεί στο σημείο και μάλιστα από αυτό το δρόμο θα πρέπει να τον ξέρεις. Αυτό είναι για το να ένα... δούμε λίγο αυτή τη φωτογραφία, να τη δω και εγώ, δώστε τη μου λίγο εδώ εκτός από το βίντεο. Το βίντεο αυτό είναι πάρα πολύ ευκρινές. Επαναλαμβάνω, το επεξεργαζόμαστε, αλλά επειδή η Σταυριανή έχει ήδη ασχοληθεί στα μοντάζ περίπου μία-μία μισή ώρα με αυτό το υλικό, έχει παρατηρήσει πράγματα που θα μας τα μεταφέρει. Λοιπόν, εδώ είναι η παραλία Άμμος, τη λέγαμε παραλία Φωτμού. Υπάρχει εκεί ένα μοναστήρι το οποίο έχει αυτή την ονομασία και κάποιοι στην περιοχή το αποκαλούν έτσι, παραλία Φωτμού. Άλλοι λένε την παραλία, την αποκαλούν ως παραλία Άμμος. Εδώ είναι που βρέθηκε η κοπέλα, έτσι. Εάν λοιπόν έχει πάρει αυτό το δρόμο εδώ, είναι ένας δρόμος που ξεκινάει ασφαλτοστρωμένος από εκεί που βλέπετε το υλικό, το βίντεο. Το βίντεο αυτό, το κτήμα αυτό που έχει τις τρεις αυτές κάμερες, αυτό εδώ μία κάμερα, δεύτερη κάμερα, τρίτη κάμερα. Είναι από διαφορετικές μεριές η λήψη. Έχει τρεις κάμερες, όπως ακούσατε, το συγκεκριμένο κτήμα και έχει καταγράψει το αυτοκίνητο να περνάει από τρεις μεριές. Και όταν γίνει η επεξεργασία, ίσως να δούμε εάν είναι μόνη της ή αν υπάρχει συνοδηγός. Γιατί υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που έχει παρατηρήσει η Σταυριανή. Μια μικρή λεπτομέρεια που θα την πούμε. Αυτός ο δρόμος λοιπόν είναι 5 χιλιόμετρα περίπου είναι η θέση αυτή, η θέση βαριά, μεταξύ Βαριάς και Περεύου. Βαριά και Πέρεβο είναι οι θέσεις αυτές. Έχει κτήματα, είναι εδώ παραλίμνιες περιοχές. Από εκεί λοιπόν περνάει. Αν έχει πάρει αυτό το δρόμο λοιπόν, συνεχίζει αυτός ο δρόμος δύσβατος, γίνεται χωματόδρομος. Πρέπει να είσαι ντόπιος, πρέπει να τον ξέρεις, πρέπει να έχεις πάει για να καταλήξεις εκεί. Έτσι, αυτά δεν είναι, Σταυριανή, που θέλεις είναι να επισημάνεις? Είναι ακριβώς όπως τα λες. Και μάλιστα μας λένε ότι επειδή αυτή η παραλία έχει ένα ξέφωτο, είναι μια πολύ όμορφη περιοχή που δεν την ξέρουν τόσο πολύ οι ντόπιοι. Πρέπει να την ξέρεις οπωσδήποτε για να πας εκεί. Το δεύτερο, αυτό που ρωτήσαμε, είναι αν αυτός ο δρόμος ο ασφαλτοστρωμένος, μέχρι τουλάχιστον το σημείο του που έχει άσφαλτο, είναι ένας δρόμος που είναι πολυσύχναστος ή όχι. Μας λέγανε λοιπόν ότι επειδή οδηγεί στο χωριό Θέρμο, έχει κάποια κίνηση, αλλά δεν είναι ο δρόμος που λέμε εμείς ο πολυσύχναστος. Και αυτό που έχουμε σκοπό να κάνουμε είναι να παρατηρήσουμε, να μελετήσουμε και τις ώρες πριν και μετά, για να δούμε αν γενικώς εκείνη την ημέρα και εκείνη την ώρα, στις 2 και 9 δηλαδή, μια ώρα πριν, μια μισή ώρα πριν και μια μισή ώρα μετά που περνάει το αυτοκίνητο της Ειρήνης, αν υπάρχουν και άλλα αυτοκίνητα που προηγούνται ή ακολουθούν. Μπορεί βεβαίως να είναι τυχαία, τυχαίες διαδρομές, τυχαίοι οδηγοί, μπορεί όμως να είναι και κάποιος άνθρωπος που θα τη συνοδεύει. Ένα πολύ κρίσιμο σημείο είναι αυτό που προλόγησες πριν. Όπως λέγαμε λοιπόν, αυτές οι τρεις κάμερες έχουν καταγράψει το αυτοκίνητο της Ειρήνης και από την πλευρά του οδηγού, αλλά και από την πλευρά του συνοδηγού. Αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανείς, και θα το δούμε σύντομα, είναι το εξής. Το παράθυρό της από την πλευρά του οδηγού είναι κλειστό. Μπορεί κανείς σε κάποια καρέ να διακρίνει ότι μέσα ο οδηγός του αυτοκινήτου φοράει μια λευκή μπλούζα, τη γνωστή που μας έχει επιβεβαιώσει, που μας έχουν επιβεβαιώσει και οι αρχές ότι φορούσε η Ειρήνη όταν εντοπίστηκε νεκρή, την ίδια λευκή μπλούζα που έχουμε δει και στα προηγούμενα βίντεο ντοκουμέντου που έχουμε παρουσιάσει. Το παράθυρο λοιπόν του οδηγού είναι κλειστό. Σε αυτό το καρέ που βλέπουμε τώρα, μπορεί κανείς να δει ότι από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του συνοδηγού, το παράθυρο είναι μισάνοιχτο.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Σταυριανή. Να το δείξουμε. Προσέξτε τώρα. Αυτό το κτήμα έχει τρεις κάμερες. Είναι η πρώτη φορά τώρα που βλέπουμε την άλλη πλευρά, από την άλλη κάμερα του κτήματος. Την πλευρά του συνοδηγού. Αυτή είναι η πλευρά του συνοδηγού. Στην πλευρά του συνοδηγού το παράθυρο είναι ανοιχτό. Δεν ξέρω αν είχε την συνήθεια να ανοίγει του συνοδηγού το παράθυρο όταν οδηγούσε η Ειρήνη, αλλά δεν ξέρω αν κάθεται κάποιος στη θέση του συνοδηγού. Δεν μπορώ να το διακρίνω. Να το διακρίνουμε αυτό, το στη θέση του οδηγού. Θα προσπαθήσουμε να το επεξεργαστούμε ακόμη περισσότερο. Δεν μπορούμε όμως, Σταυριανή, ούτε να το αποκλείσουμε έτσι όπως φαίνεται εδώ η εικόνα. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Δεν μπορεί κανείς να το ανακλείσει, γιατί θολώνουν την εικόνα οι ανακλάσεις του φωτός και δεν είναι εύκολο να καταλάβεις. Κάποιες φορές, παρατηρώντας το νωρίτερα, πριν το παρουσιάσουμε, έλεγα ναι, μπορεί να υπάρχει κάποιος μέσα. Το ξανακοιτούσα, έλεγα όχι, μάλλον δεν υπάρχει κάποιος μέσα. Όμως εγώ θέλω να σταθώ στο ανοιχτό παράθυρο του συνοδηγού. Διότι θεωρώ ότι όσοι οδηγούμε, συνήθως όταν θέλουμε να έχουμε ανοιχτό παράθυρο για να ανέβει, να κατέβει η θερμοκρασία, έχουμε του οδηγού το παράθυρο ανοιχτό. Σπανίως κατεβάζουμε το άλλο παράθυρο. Εκτός εάν έχουμε συνεπιβάτη, ο οποίος εκείνος αποφασίσει να το κατεβάσει. Αυτό είναι όμως κάτι που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Σίγουρα εγώ αυτό που μπορώ να μεταφέρω με ασφάλεια είναι ότι το υλικό αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα για πρώτη φορά στην εκπομπή το έχουν ζητήσει ήδη οι αρχές. Έτσι. Και πρόκειται σύντομα και εκείνοι να το επεξεργαστούν. Δεν ξέρω τι μέσα διαθέτουν. Να φέρουν ίσως λίγο πιο κοντά την εικόνα. Μήπως όλοι καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα για το αν τελικά η Ειρήνη είναι μόνη του στο αυτοκίνητο ή όχι. Είναι ίσως το πιο σημαντικό υλικό που έχει προβληθεί μέχρι αυτή την ώρα και που εμείς μετά από την δημοσιογραφική έρευνα που κάναμε εκεί ήρθε το υλικό αυτό στα χέρια μας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον άνθρωπο ο οποίος θέλησε να βοηθήσει τη δημοσιογραφική έρευνα και από καρδιάς τον ευχαριστούμε, αλλά από καρδιάς ζητάμε στους ντόπιους, τους ανθρώπους που μένουν στα χωριά εκεί, στο Δήμο Θέρμου, στη Μυρτιά και στα γύρω χωριά. Υπάρχουν και ψαράδες, μου λες. Την ξέρεις την περιοχή. Υπάρχουν ψαράδες στη λίμνη. Λοιπόν, επειδή ήταν πολύ καλή μέρα αυτή και ήταν και αργία, και αν δείτε και τις φωτογραφίες της Δευτέρας, υπάρχει νηνεμία, υπάρχει λιακάδα και κάποιοι ερασιτέχνες ψαράδες μπορεί να βγήκανε και να πέρασαν από την παραλία. Κάποιοι άνθρωποι που ήταν περιπατητές, που μπορεί να πήγαν μια βόλτα, κυνηγοί. Πολλοίς κόσμος μπορεί να έχει περάσει. Συγκεντρώστε σας παρακαλώ πολύ στο μυαλό σας τι είδατε. Σε αυτές τις ώρες μετά τις 2 και 4, 2 και 9 είναι αυτά τα βίντεο. Περνάει 2 και 9 από αυτό το σημείο. 2 και 9, κατευθύνεται προς την παραλία. Εάν περάσατε 2, 3, 4, 5, 6 από την παραλία, από το σημείο, υπήρχε το αυτοκίνητο εκεί. Το είδατε το αυτοκίνητο στην παραλία. Γιατί μπορεί να έχει συμβεί κάτι άλλο. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να έχει αφαιρέσει τη ζωή της Ειρήνης κάπου αλλού και να την έχει μεταφέρει μετά στο σημείο. Η νύχτα στο σημείο. Σας παρακαλώ λοιπόν, για βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί τι είδατε. Οι ψαράδες είναι πιο εύκολο. Αν έχουν περάσει ψαράδες μπροστά από την παραλία εκεί, μπορεί να έχουν δει το αυτοκινητάκι της Ειρήνης εκεί. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, και το μεγάλο ερωτηματικό. Βλέπετε ότι σε αυτό το stop καρέ που είδαμε, δώστε και τις δύο εικόνες. Τη μία βλέπουμε τον οδηγό, στην άλλη το συνοδηγό. Σε αυτή την εικόνα τη μία, στα δεξιά της οθόνης σας, βλέπετε τη μεριά του οδηγού. Είναι ο οδηγός στα δεξιά της οθόνης σας. Στα αριστερά, έτσι όπως τη βλέπω εγώ απέναντί μου, βλέπετε αυτό το πλάνο το οποίο εμάς μας δημιουργεί ένα ερωτηματικό. Είναι το παράθυρο ανοιχτό του συνοδηγού μέχρι τη μέση. Έτσι όπως φαίνεται, είναι σαν να κάθεται κάποιος. Όμως, αυτό είναι μία αίσθηση. Είναι πολύ πιθανό να πέφτει το φως και να μας φαίνεται. Δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα αν κάθεται ή δεν κάθεται. Απλά διερωτώμεθα, αν υπάρχει συνοδηγός. Αυτό.
Δεν μπορείς να το ξέρεις. Και γιατί είναι ανοιχτό του συνοδηγού. Μπορεί να συνήθιζε να το ανοίγει για να μην τη φυσάει ο αέρας όταν οδηγεί. Να ρωτήσουμε ίσως και τον αδελφό της, Θεοδόση μου. Βέβαια. Ο Γιώργος, ο αδελφός της, είναι στο τηλέφωνο. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση, γιατί μιλώντας και με αστυνομικούς που έχουν την ευθύνη των ερευνών, έχουν διατυπώσει ένα ιδιαίτερα σοβαρό ερώτημα, κυρίως για το βίντεο που είδαμε, το οποίο κατά την άποψη τουλάχιστον τη δική μου από το ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι το πλέον σημαντικό των ημερών. Ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα, όπως γνωρίζουμε, έχει αναπτύξει τέτοια ταχύτητα σε αυτόν τον μικρό δρόμο, παρότι δεν υπάρχει αυτοκίνητο. Γιατί αναπτύσσει αυτή την ταχύτητα? Βιάζεται να πάει κάπου? Υπάρχει κάποιο σημείο που πρέπει να βρίσκεται πάρα πολύ γρήγορα? Η ταχύτητα που αναπτύσσεται σε αυτόν τον δρόμο που χωράει ένα αυτοκίνητο εκατέρωθεν στα ρεύματα κυκλοφορίας, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολική η ταχύτητα για έναν άνθρωπο που, ας πούμε, ότι έχει βγει για βόλτα. Και ας υποθέσουμε ότι πράγματι η 44χρονη πηγαίνει να αυτοκτονήσει. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ιατροδικαστή, που δεν είναι δυνατόν να τον αμφισβητήσουμε.